Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Οι ειδήσεις μας σε τίτλους. Η αποφάση Σαμαρά μετά τη μαραθώνια σύσκεψη στο Μαξίμου. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τα εργασιακά. Αποστάσεις Πασόκ και Δημάρα από τα περί ανασχηματισμού. Πρόταση Σοκ Καμένου σε Τσίπρα για ανατροπή της κυβέρνησης. Ζήτημα κλειδί για τη συμφωνία με την Τρόικα, οι απολύσεις στο δημόσιο. Οπότε θα δοθούν οι λίστες με το πλεονάζον προσωπικό. Πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην τιμή του γάλακτος από την Ελλάδα. Τι θα ισχύσει με τη διατηρησιμότητα, ποιοι και γιατί αντιδρούν. Βράζει Βηρυτός μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο κέντρο της πόλης. Νέα 100 βυστή Συρία, 130 νεκροί μόνο χθες. Μέχρι την Τετάρτη, λοιπόν, σκοπεύει η κυβέρνηση να έχει καλύψει όλες τις εκκρεμότητες που απομένουν για να κλείσει οριστικά η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Ο Πρωθυπουργός είχε από το μεσημέρι πολύ ωρή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Γιάννη Βρούτσι και όλους τους υπουργούς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό αυτών των μέτρων. Μάλιστα, στις δηλώσεις τους, οι κύριοι Στουρνάρας και Βρούτσις κατέστησαν σαφές πως θα υπάρξει μέσα στα επόμενα 24 ώρα συμφωνία με την Τρόικα. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Τζούνο, ο οποίος έχει πληροφορίες για αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου και θα μας πει ποια είναι τα αγκάθια και πότε αναμένεται να κλειδώσει τα μέτρα. Αλλά έχουμε συνδεθεί και με τον Κώστα Σημεωνίδη από την Deutsche Welle. Υπάρχει, Κώστα, ένα δημοσίευμα του Spiegel, το οποίο μιλάει για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και πώς μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Κάτι πολύ σημαντικό. Θα τα δούμε όλα αυτά τις πληροφορίες σας, αφού πρώτα πάμε στο ρεπορτάζ. Με αντίπαλο το χρόνο που τρέχει, ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε σε μια τετράωρη σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο, τον Γιάννη Βρούτσι και τον Κωστή Χατζηδάκη. Καθώς έως τις 10 Νοεμβρίου η κυβέρνηση πρέπει να έχει κάνει τα βήματα που θα οδηγήσουν στην εκταμείευση της επόμενης δόσης. Έγινε ένας πολύωρος συντονισμός προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την εκταμείευση της δόσης. Όπως ξέρετε, πρέπει να κατευθυνθεί πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, πρέπει να κατευθυνθεί προϋπολογισμός για να είμαστε έτοιμοι για την εκταμείευση της δόσης γύρω στα μέσα Νοεμβρίου. Επιβεβαιώνεται την πληροφορία για έκτακτο Eurogroup την ερχόμενη Παρασκευή. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ο κύριος Γιούγκερ φέρεται έτοιμος να καλέσει εσάς υπουργούς οικονομικών στις Βρυξέλλες την Παρασκευή. Δεν νομίζω την Παρασκευή. Δεν νομίζω. Κύριε Υπουργέ, στα εργασιακά σε ποιο σημείο είστε, είναι σε καλό δρόμο η διαπραγμάτευση? Γίνεται διαπραγμάτευση. Θα φανεί τις επόμενες δύο μέρες. Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το πακέτο μέτρων, να περάσει ο προϋπολογισμός του 2013 και να εγκριθούν οι προαπαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά φαίνεται να οδηγείται σε λύση. Με τον Πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς είχαμε συζητήσεις για τα μείζωνα και εκκρεμή θέματα τα οποία απομένουν για την τελική συμφωνία, συμφωνία με την οποία είμαστε πάρα πολύ κοντά όπως γνωρίζετε. Για τα κρίσιμα ζητήματα των εργασιακών θεμάτων, αυτό που θέλω να σας πω και να επιβεβαιώσω, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και σχεδόν κοντά. Και θέλω να τονίσω ότι η συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Βενιζέλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα ότι είμαστε κοντά, υπάρχουν μηνύματα αισιόδοξα και μένω εκεί. Η προσπάθεια συνεχίζεται, τα πράγματα είναι ανοιχτά. Οι δύο πλευρές συμφωνούν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στην αύξηση κατά 2 χρόνια της ηλικίας συνταξιοδότησης, στο πάγωμα του επιδόματος τριετίας, στη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος αποζημιώσεων, στο πενθήμερο εργασίας να γίνει εξαήμερο χωρίς αύξηση των ωρών εργασίας, ενώ ο χρόνος ανάπαυσης ανάμεσα σε 2 βάρδιες να αυξηθεί από τις 11 στις 12 ώρες. Στη σύσκεψη στο Μαξίμου συμμετείχε και ο γραμματέας της κυβέρνησης Τάκης Μπαλτάκος, ο οποίος είναι ο συντάκτης του πολυνομοσχεδίου με το οποίο θα έρθει το πακέτο των μέτρων στη Βουλή. Την ίδια ώρα στην καθημερινή της Κυριακής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος 3,5 μηνών σε διαπραγματεύσεις. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εκταμείευση της δόσης. Πρέπει να σταματήσει η αναπαραγωγή της εκκρεμότητας, να πάψουν οι πραγματικά θανατηφόρες αμφισημίες του τύπου «Η Ελλάδα θέλουμε να είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ, αρκεί να εκπληρεί τις υποχρεώσεις της». Γιατί αυτό αναπαράγει το ρίσκο έως το τέλος του προγράμματος. Ο κύριος Βενιζέλος στη συνέντευξή του επισημαίνει πως επιμήκυνση δίχως μείωση του χρέους δεν έχει νόημα.
Για να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις που σας προαναγγείλαμε και να αρχίσουμε από σένα, Γιάννη, να μας πεις πότε τελικά θα κλείσει αυτό το πακέτο των μέτρων και η διαπραγμάτευση με την Τρόικα και ποια είναι τα αγκάθια, τα εμπόδια που παραμένουν ιδιαίτερα στον τομέα των εργασιακών. Λοιπόν, οι πληροφορίες οι δικές μας, Σπύρο, λένε ότι μέχρι την Τετάρτη το αργότερο θα έχει κλειδώσει η συμφωνία με την Τρόικα. Θα έχει κλείσει το πακέτο. Μιλάμε για 3-24 ώρα από τώρα και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η μεγαλύτερη σύσκεψη η οποία έχει γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα μπορούσαμε να την πούμε ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, για να υπάρξουν οι τελευταίες διευθετήσεις και να δουν οι υπουργοί μαζί με τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να κλειδώσει το πακέτο, επαναλαμβάνω, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Ένα από τα μεγάλα αγκάθια ήταν οπωσδήποτε το εργασιακό. Κάτι που, όπως ακούσαμε και στο βίντεο από τις δηλώσεις κυρίως του κ. Βρούτση, φαίνεται ότι σιγά σιγά ξεπερνιέται. Και εδώ έχω να σου πω την εξής πληροφορία, ότι η Τρόικα φαίνεται να αποδέχεται αρκετές κυβερνητικές θέσεις, οι οποίες, θυμίζω, είχαν αποσταλεί με email από τον κύριο Βρούτση προς την Τρόικα. Ο λόγος για τον οποίο, ένας από τους λόγους για τον οποίο έγινε η σύσκεψη, είναι διότι η κυβέρνηση σκέφτεται να καταθέσει ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς το δημοσιονομικό πακέτο, Σπύρο, είναι αυτό το οποίο θα περάσει στον προϋπολογισμό. Γι' αυτό και παρόν στην σύσκεψη, καθ' όλη τη διάρκεια της, ήταν ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος, ο οποίος θα είναι και ο συντάκτης αυτού του πολυνομοσχεδίου, με το οποίο θα έρθουν στη Βουλή οι διαρθρωτικές αλλαγές. Μέσα σε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές είναι και τα εργασιακά, για τα οποία είπαμε πριν λίγο, να, και το αναπτυξιακό πακέτο. Τα δημοσιονομικά, δηλαδή το πακέτο των 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέτρων, θα έρθει στον προϋπολογισμό, ο οποίος για πρώτη φορά, τουλάχιστον από ό,τι λένε στην κυβέρνηση, θα ψηφιστεί πιο νωρίς από κάθε άλλη πλευρά. Mm-hmm. Πάμε τώρα στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος βέβαια έχει επιφορτιστεί το μεγαλύτερο βάρος, διότι όλα τα Υπουργεία δίνουν αναφορά ουσιαστικά στο Υπουργείο Οικονομικών και βέβαια στον Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος μετά τη σύσκεψη ουσιαστικά διέψευσε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει ένα έκτακτο Eurogroup την Παρασκευή. Το λέω αυτό διότι υπήρξαν πληροφορίες από τις Βρυξέλλες και γι' αυτό ρωτήσαμε και τον Υπουργό Οικονομικών ότι πιθανότητα ο κύριος Γιούνκερ να καλέσει τους Υπουργούς Οικονομικών και επομένως και τον κύριο Στουρνάρα σε ένα έκτακτο Eurogroup. Αυτό, από ό,τι τουλάχιστον είπε ο κύριος Στουρνάρας, μάλλον δεν θα γίνει. Ωστόσο, τα χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης στενεύουν πάρα πολύ τα χρονικά περιθώρια, γιατί γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη ενδεχομένως να υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα υπάρχει συνεδρίαση του Euro Working Group, το οποίο ουσιαστικά προετοιμάζει το Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου, που αποτελεί σταθμό για την ημερομηνία σταθμό για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι που θα δώσει το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης. Νωρίτερα βέβαια θα πρέπει να υπάρξει ψηφοφορία στη Βουλή για τα μέτρα. Κάτι για το οποίο υπάρχει προβληματισμός ενδεχομένως για κάποιες διαρροές και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και αλλά θα και, το από δούμε... το και από τη Δημοκρατία. Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το ρεπορτάζ για το θέμα της ψήφισης των μέτρων. Τώρα, Κώστα, το θέμα της βιωσιμότητας των μέτρων έχει προκαλέσει στο παρελθόν και τώρα ακόμη βεβαίως την κόντρα Βερολίνου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και βέβαια εξαρτάται άμεσα με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Βγαίνει λοιπόν το Spiegel και λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για τη μείωση του ελληνικού χρέους μέσω της επαναγοράς ομολόγων από την Ελλάδα. Σπύρο, μιλάμε ουσιαστικά για μια πρόταση την οποία είχε διατυπώσει δημοσίως προ δεκαημέρου περίπου ο Γιώργ Άσμου, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς όμως να υποδείξει και τον τρόπο υλοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, φαίνεται πως είναι τα σχέδια του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα τουλάχιστον με το Spiegel. Έτσι, λοιπόν, και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, το επιτελείο κ. Σόμπλε φέρεται να προετοιμάζει ένα πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να δανειστεί χρήματα από μόνιμο μηχανισμό στήριξης ESM, προκειμένου να επαναγοράσει δικά της ομόλογα στην τρέχουσα τιμή, η οποία κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 25% της ονομαστικής τους αξίας. Με ποιο αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με το Spiegel, και να δούμε αν μπορούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει το Spiegel, δίνοντας ένα δανεικό ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να αποσύρει από την αγορά παλαιό χρέος 4 ευρώ. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών
Υπολογίζει ότι με τη διάθεση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να μειωθεί κατά 40 δισεκατομμύρια το παλαιό χρέος της Ελλάδας. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος, Σπύρο, θα πρέπει να διεξαχθούν συνομιλίες με τους επενδυτές, προκειμένου αυτοί να συμβιβαστούν πράγματι με το 1 τέταρτο των απαιτήσεων τους. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών πάντως ευελπιστεί ότι μετά από αυτήν την επιχείρηση η Ελλάδα θα ήταν σχεδόν σε θέση να δανειστεί μόνη της χρήματα στις αγορές. Αυτά σύμφωνα πάντα με το Spiegel. Αυτό ήθελα να πω, Κώστα. Αυτά λέει το Spiegel. Πώς σχεδιάζει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών? Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών τι λέει, υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση? Δεν συμμετέχουμε σε οικοτολογίες, δήλωσε εκπρόσωπος του κυρίου Σόιμπλε, επαναλαμβάνοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση περιμένει καταρχήν την έκθεση της Τρόικας πριν να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, κλείνοντας, Σπύρο, ότι από το Τόκιο την περασμένη εβδομάδα και κληθείς να σχολιάσει την πρόταση Άσμουσεν, ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε δεν είχε εμφανιστεί τόσο αρνητικός στην ιδέα, σημειώνοντας ότι έχει κάποιες απορίες επί της πρότασης, για τις οποίες δεν βλέπει ακόμη απαντήσεις. Και παραδέχθηκε ότι ήδη πέρσι το Υπουργείο του είχε εξετάσει την περίπτωση ή επαναγοράς ομολόγων. Εάν τώρα όντως μαγειρεύει κάτι το Υπουργείο του, όπως υποστηρίζει το Spiegel, θα το δούμε το ερχόμενο διάστημα. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να έρθουμε τώρα στα σενάρια ανασχηματισμού, σενάρια που φουντώνουν για ανασχηματισμό αμέσως μετά την ψήφιση των μέτρων από τη Βουλή. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχη που λένε στον Ευάγγελο Βενιζέλο να γίνει πιο έντονη η παρουσία του κόμματος στην κυβέρνηση, ενώ στη Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άστοχη και άκερη. Σφοδρή είναι η επίθεση που εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις Πάγκαλου στην Καθημερινή ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά. ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά ξορκίζουν τον ανασχηματισμό που εν πολλής περιέγραψε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, αφού όμως πρώτα η κυβέρνησή του περάσει τον κάβο των μέτρων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δέχεται εισηγήσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για πιο ενεργή συμμετοχή στην κυβέρνηση στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Ο ίδιος δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής. Η κυβέρνηση έχει ζωή μόλις 3,5 μηνών και η προσοχή όλων είναι εστιασμένη στις συζητήσεις για τα μέτρα. Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως εγγυητής μιας ολόκληρης στρατηγικής. Και ενώ τα σενάρια για αλλαγές άρχισαν να φουντώνουν, η Δημοκρατική Αριστερά χαρακτηρίζει άστοχη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Τη Δημοκρατική Αριστερά δεν την έχει απασχολήσει η συμμετοχή στελεχών της στο κυβερνητικό σχήμα και περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τους υπουργούς και υφυπουργούς που έχει υποδείξει. Λίγη ώρα αργότερα, ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η Υποκράτου, στην οποία όμως δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο εάν και κατά πόσον το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Συζητήσεις περί ανασχηματισμού και μάλιστα σχόλια εστιασμένα σε δίθεν αξιολογήσεις υπουργών που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία είναι από προσανατολιστικές και βλαπτικές. Πάντως, ο Οδυσσέας Βουδούρης λέει στην εκπομπή του Sky Κυριακή με δράση ότι θα καταψηφίσει τα νέα μέτρα. Εύχομαι, όχι μόνο δεν θα τα ψηφίσω, αλλά εύχομαι να μην περάσουν, διότι αυτά τα μέτρα είναι η επανάληψη της αποτυχημένης συνταγής που θα φέρει περισσότερη ύφεση. Ώρες μετά τα θερμά λόγια του Ανδρέα Λοβέρδου για την κυβέρνηση, ο κύριος Πάγκαλος μέσω της Καθημερινής της Κυριακής μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά και ευνηδιάζει. Όλοι μαζί με το Σαμαρά. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Για ειρηνικό ξεσηκωμό του λαού μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ή διαφορές που μπορεί να έχει μαζί μας, μας βλέπει ως ελπίδα, ως αγκονάρι. Ενώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλουμε μαζί τον τόπο από τον γκρεμό του μνημονίου. Ο λαός ενώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλει τον τόπο από τα διέξοδο, γιατί κατανοεί, ξέρει ότι μπροστά του έχει μία και μόνο επιλογή. Ή το πρόγραμμα της οικονομικής και κοινωνικής εκαθάρισης του μνημονίου και αναρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο εκβιασμός. Ο κόσμος όμως έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι μοναδικός δρόμος σωτηρίας είναι ο δρόμος της αξιοπρέπειας που προτείνουμε εμείς. Σύμπραξη προτείνει ο Πάνος Καμένος προς τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί εδώ και τώρα σε πρόωρες κάλπες. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαιτείται η παραίτηση 60 βουλευτών και των αναπληρωματικών τους. Με τους 20 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων και τους αναπληρωματικούς τους, καλώ τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει και αυτός στις παραιτήσεις των βουλευτών και των αναπληρωματικών τους στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να προκληθούν έτσι πρόωρες εκλογές. Με ρώτησε ένας δημοσιογράφος στις σπάνιες ευκαιρίες που έχω να μιλώ δημόσια
ότι και τι θα γίνει με τους μισθούς και τις συντάξεις. Και απήντησα χωρίς να διστάσω. Ναι, καλύτερα να πεινάσουμε. Θέλουμε την Ελλάδα ελεύθερη. Θέλουμε τη σημαία μας και αστρώγομεν πέτρες. Το λαϊκό όχι στα εξοδοτικά μέτρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα αν εκφραστεί πιο οργανωμένα στους τόπους δουλειάς και στις συνοικίες και συνοδεύεται με απόρριψη των θυσιών για να μείνει η χώρα στη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί μας είναι ο Στράτος Μπαλής για να δούμε λίγο καλύτερα αυτό το πλέγμα των πολιτικών εξελίξεων και να αρχίσουμε, Στράτο, από αυτές τις πληροφορίες, τα σενάρια περί ανασχηματισμού που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Και είναι σενάρια, Σπύρο, τα οποία έρθαν φως της δημοσιότητας μετά την απάντηση που έδωσε ο κύριος Σαμαράς στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, φαίνεται πως σε αυτή τη φάση, ό,τι είπαμε, ανασχηματισμός πάγος επί του παρόντος, φάνηκε και από αυτή την ευνίδια κίνηση της Δημοκρατικής Αριστεράς να βγάλει το μεσημέρι μια ανακοίνωση που να βάζει πάγος όλα αυτά τα σενάρια, στηρίζοντας όμως ο κύριος Κουβέλης απόλυτα μέσα αυτής της ανακοίνωσης τους υπουργούς του. Τους υπουργούς τους που σε αρκετές περιπτώσεις αυτά τα σενάρια τους φέρνουν να είναι μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, είτε γιατί έχουν κατά καιρούς δηλώσει, έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την γραμμή της κεντρικής της κυβέρνησης, είτε γιατί υπάρχουν προβλήματα μέσα στη λειτουργία των Υπουργείων. Η διαφορά είναι στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που βγήκε λίγη ώρα αργότερα, είναι ότι στην Υποκράτους, για παράδειγμα, δεν λένε μέσα στην ανακοίνωση αν ενδιαφέρονται ή όχι να μπουν στην κυβέρνηση, όπως λέει ο κύριος Κουβέλης, ούτε στο κομμάτι ότι στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τα στελέχη που έχει υποδείξει το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε κάποιος θέλει 3, 13, 23, 33 υπουργεία, ναι, ή θέσεις κλειδιά, ο κύριος Σαμαράς δεν συζητάει τίποτα άλλο παρά μόνο πώς θα πάρει τη δόση εδώ και τώρα η Ελλάδα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, αφού, όπως είπε και ο ίδιος, μέχρι τις 16 του μήνα έχουμε ευρώ. Από εκεί πέρα, τέλος, όπως είπε ο ίδιος στις Βρυξέλλες. Ναι, είναι σαφές. Θα ήθελα, Στράτο, να δούμε και κάτι άλλο. Αυτή την πρόταση του κυρίου Καμένου, την πρότασή του προς το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε λίγο ούτε πολύ λέει να παραιτηθούν οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να προκαλέσει εκλογές, να πέσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, μας κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η πρόταση και απευθυνθήκαμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από μένα τουλάχιστον τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και βρήκαμε λοιπόν το μυστικό μέσα εδώ που είναι το Σύνταγμα. Άρθρο 53 σε παράγραφος 2, βουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή όταν απαιτείται κατά τον νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το 1/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. Ίσως αυτό να είχε στο μυαλό του ο κύριος Καμένος όταν έκανε αυτή την πρόταση. Μόνο που η διαφορά είναι ότι το Σύνταγμα το προβλέπει για τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης και όχι για τώρα. Γιατί τώρα, όποιος και να παραιτηθεί βουλευτής, γίνονται οι εκλογές στην έδρα. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ως προς αυτό. Ίσως να είναι μια κίνηση περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού από την πλευρά του κυρίου Καμένου και για τα θέματα που αφορούν νομοσχέδια που αφορούν την αυξημένη πλειοψηφία. Μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι του Σύνταγμα της Ελλάδας πάντως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Και να έρθουμε τώρα στο φορολογικό σύστημα, τις αλλαγές στο φορολογικό με όλες τις επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις επιβαρύνσεις από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών μέσα από το ρεπορτάζ με αναλυτικά παραδείγματα του Χρυσόστομου Τσούφη. Νέους φόρους ύψους τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2013 φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο Νοέμβριο. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με ενιαίο συντελεστή 28% από το πρώτο ευρώ. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 10.000 ευρώ σήμερα πληρώνει φόρο 500 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα πληρώνει 2.800 ευρώ. Αυτό σημαίνει ή θα ξεκινήσουν όλοι να φοροαποφεύγουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ή θα μεταφερθούν σε τίποτα Βουλγαρίες, τίποτα Κύπρους και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο ενιαίος συντελεστής θα ισχύσει και για κάθε είδους νομικής μορφής επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν διανύμουν μέρισμα ή όχι. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα μπλοκάκια όταν αποδεικνύεται σχέση εξαρτημένη εργασίας, ενδέχεται πάντως να αυξηθεί η παρακράτηση από το 20 στο 25%. Ως προς τους μισθωτούς και συνταξιούχους, η κλίμακα διατηρείται με μικρές αλλαγές, όπως και ο ανώτατος συντελεστής 45% που εξετάζεται να εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Θα υπάρξει όμως μεγάλη επιβάρυνση καθώς καταργούνται με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2012 οι εκπτώσεις φόρου από τόκους στεγαστικών δανείων, ενίκεια, ασφάλιστρα, δίδακτρα φροντιστηρίων και ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Επιπλέον επιβάρυνση θα έρθει και για τους γονείς αφού καταργείται επίσης αναδρομικά το αφορολόγητο των τέκνων. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε μέχρι και την περσινή χρήση 200 ευρώ
μείωση του φόρου για το πρώτο παιδί, ναι, συν 200 για το δεύτερο, συν 300 για κάθε επόμενο παιδί. Μάλιστα. Αυτό πλέον καταργείται. Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να δώσει υπομορφή επιδόματος αναλόγως με εισοδηματικά κριτήρια αντικατάσταση αυτού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηνιαίο επίδομα θα είναι της τάξης 40 ευρώ ανά παιδί για τα πρώτα δύο και 50 ευρώ ανά παιδί για τα επόμενα. Σε όσους όμως το εισόδημα δεν ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο ύψος, ενδεχομένως μεταξύ 12 έως 15.000 ευρώ. Επιβάρυνση θα έχουν και οι ανάπηροι που θα δουν το αφορολόγητό τους να πέφτει από τις 7 στις 6.000 ευρώ, ενώ καταργούνται και τα ειδικά αφορολόγητα όρια των εργαζομένων στις παραμεθόριες περιοχές και των κατοίκων νησιών με κάτω από 3.100 κατοίκους. Ως προς τη φορολόγηση των ακινήτων, θα υπάρξει νέος ενοποιημένος φόρος, πιθανότατα με χαμηλό φορολόγητο 100.000 ευρώ και κλίμακα με ανώτατο συντελεστή ακόμη και 4%. Επίσης, μειώνεται κατά 50% το αφορολόγητο για την αγορά πρώτης κατοικίας, που σήμερα ανέρχεται σε 200.000 για τους άγαμους και 250.000 ευρώ για τους έγκαμους. Ισόπωση μείωση αναμένεται να υπάρξει και στο αφορολόγητο των γονικών παροχών και κληρονομιών, που τώρα βρίσκεται στις 150.000 ευρώ. Επιπλέον, θα επιβληθεί αυτοτελής φορολόγηση 20% των εισοδημάτων από ακίνητα και παράλληλα θα μειωθεί στο 4% από 8 έως 10 που ισχύει σήμερα ο συντελεστής φόρου μεταβίβασης. Αίσθηση προκαλεί η πίεση της Τρόικας για άρση ισχύως της αναστολής των πληστηριασμών ακινήτων που αποτελούν πρώτη κατοικία και ισχύει έως και το Δεκέμβριο, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Νότι Μηταράκη να παραδέχεται ότι δεν θα συνεχίσει να ισχύει η γενικευμένη αναστολή τους, αλλά κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ναι. Ότι η κοινωνική προστασία είναι υποχρέωση του κράτους. Πρέπει πρώτα να λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα της αγοράς, ναι, και να ξεχωρίσουμε εκεί που υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, μάλιστα, από εκεί που δεν υπάρχουν. Άλλες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την αύξηση της φορολόγησης του στόκου των καταθέσεων από 10 σε 15%, τη φορολόγηση των αγροτών με βιβλία εσόδων και εξόδων, την αύξηση της φορολόγησης στο υγραέριο και τα φθηνά τσιγάρα και τη μείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 13% στην εστίαση, με ταυτόχρονη επιβολή τέλους για όσα καταστήματα διατηρούν χώρους καπνιζόντων. Τώρα, από τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, εκτός από τα εργασιακά που είδαμε, είναι και οι αλλαγές στο δημόσιο και οι απαιτήσεις της Τρόικας για μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμά πως τουλάχιστον 11.000 είναι οι επίουργοι και οι αδικαιολογήτως απόντες που μπορούν να απομακρυνθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι εκπρόσωποι των δανειστών εμένουν σε απτά αποτελέσματα, θέλουν απτά αποτελέσματα μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα φαίνεται πως θα αποτελέσουν την τελική και πιο σκληρή μάχη μεταξύ της κυβέρνησης και της Τρόικας για να κλειδώσει το πακέτο των μέτρων και να εκταμιευθεί η δόση των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό σχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θέλει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, από τα οποία θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό. Τουλάχιστον 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι που καλύπτουν θέσεις σε φορείς και οργανισμούς που καταργούνται ή συγχωνεύονται θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι το τέλος του έτους. Αυτοί οι υπάλληλοι θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες βάσει των προσόντων τους, την προϋπηρεσία τους και την οικογενειακή τους κατάσταση. Άλλοι θα μετακινηθούν για να καλύψουν άλλες οργανικές θέσεις του δημοσίου και άλλοι θα απολυθούν. Όσοι μπήκαν χωρίς ΑΣΕΠ, άρα γνωρίζουν και ίδιοι ότι μπήκαν παράνομα στο δημόσιο τομέα, τα τελευταία 8 χρόνια να φύγουν. Όλοι. Πόσοι είναι αυτοί, έχετε εκτιμήσεις? Πάνω από 150.000. Προς κατάργηση ή συγχώνευση οδηγούνται περίπου 1.500 οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περισσότερες από 1.100 δημοτικές επιχειρήσεις. Θα είναι η δεύτερη επιχείρηση συμμαζέματος του δημόσιου τομέα μετά τον Καλλικράτη. Σύμφωνα με τον Δημόσιο Υπαλληλικό Κώδικα που ισχύει σήμερα, ο υπάλληλος που καλύπτει οργανική θέση που καταργείται τίθεται σε διαθεσιμότητα και λαμβάνει για ένα χρόνο το 75% των αποδοχών του. Όποιος στη συνέχεια αρνηθεί να μετακινηθεί, αν του ζητηθεί, θα απολύεται. Το βασικό πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι οι κομματικοί στρατοί, οι οποίοι ξεκινούν από τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς των Υπουργείων, τους συμβούλους και παρασυμβούλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπολογίζω εγώ ότι μας κοστίζουν περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι επικεφαλείς της Τρόικας θεωρούν πυροτέχνημα την πρόθεση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να απολύσει τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό γιατί οι επίορκοι, των οποίων οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει στα ποινικά δικαστήρια, δεν ξεπερνούν τους 270, ενώ η καταγραφή των αδικαιολογήτως απόντων, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί, ακόμα συνεχίζεται. Το θεωρώ προσβολή. Χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν μαζικές απολύσεις στο δημόσιο. Ποτέ δεν έχει γίνει καταγραφή αρμοδιοτήτων και αναγκών, με βάση το οποίο να πούμε πού περισσεύει προσωπικό και πού λείπει. Ποτέ. Οι οργανισμοί που υπάρχουν είναι από το 89. Στελέχη της Task Force πάντως
της ομάδας που έχει αναλάβει να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα, εκτιμούν πως η κυβέρνηση έχει ρίξει τους ρυθμούς της στη μεταρρύθμιση του κράτους. Καταγράφουν απουσία συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων, οι πολιτικές ηγεσίες των οποίων εμφανίζονται απρόθυμες να τρέξουν τα σχετικά προγράμματα. Στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας μεταβιβάζονται τα ακίνητα που είχαν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. Με διάταξη επίσης έρονται οι περιορισμοί στην εκμετάλλευση της παραλίας και του Αιγαλού από μεγάλες τουριστικές μονάδες. Τι σημαίνουν όλα αυτά, θα μας εξηγήσει καλύτερα ο Δημήτρης Λάπας. Δημήτρη. Λοιπόν, Σπύρο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία όπως και διάφορα επιμελητήρια, έχουν στην κατοχή τους, στην κυριότητά τους, κάποια ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά, λοιπόν, στο εξής, με κάποιο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για το στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου 2013-2015, περιέρχονται στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ θα μπορεί να τα μισθώνει, να τα πουλάει, γενικώς να τα εκμεταλλεύεται και να υπογράφει συμβάσεις 99 ετών. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μένουν χωρίς περιουσιακά στοιχεία τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Αιγαλό και την παραλία. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει την απρόσκοπτη δίωδο των πολιτών στις παραλίες. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ναι, μεν στο άρθρο 3 φαίνεται ότι θα πρέπει να υφίσταται αυτό το καθεστώς, ωστόσο, ένα άρθρο αμέσως πιο κάτω λέει ότι εάν προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες της εθνικής οικονομίας ή υποστήριξη αυτής της τουριστικής επένδυσης, μπορεί κάποιος να κλείσει την παραλία και να μην έχει πρόσβαση ο πολίτης. Να έρεται δηλαδή η συγκεκριμένη προϋπόθεση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τις αντιδράσεις των γαλακτοπαραγωγών αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκαλεί πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης για αύξηση της διατρησιμότητας στο φρέσκο γάλα από τις 4 στις 7 ημέρες. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει το πιο ακριβό γάλα στην Ευρώπη. Το ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη φαίνεται να έχει η Ελλάδα, αφού ο καταναλωτής το αγοράζει έως και 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, όταν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης η τιμή κυμαίνεται κατά μέσο όρο έως 90 λεπτά. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως πηγή του κακού για αυτή την πρωτιά της χώρας μας είναι η ακριβή τιμή με την οποία προμηθεύονται οι γαλακτοβιομηχανίες στην πρώτη ύλη από τους παραγωγούς. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τιμή παραγωγού στην Ελλάδα είναι γύρω στα 44 λεπτά το λίτρο, όταν ο μέσος όρος σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξεπερνά τα 33 λεπτά. Το γάλα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να επισημάνω πρώτα απ' όλα ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ένα είδος καρτέλ με το γάλα και δεν το λέμε μόνο εμείς πια. Το λέει και επισήμως και το Υπουργείο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά τη διάρκεια ζωής για το φρέσκο γάλα από τις 5 ημέρες που είναι σήμερα στις 9 ή στις 10. Από την απελευθέρωση της αγοράς γάλακτος, η κυβέρνηση προσδοκά μείωση των τιμών λόγω του ότι θα μειωθούν οι επιστροφές, ένα επιπλέον κόστος για τις γαλακτοβιομηχανίες. Οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά γάλακτος δεν θα είναι σωστό να εστιαστούν στην διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος. Εάν το πρόβλημα με την υψηλή τιμή του φρέσκου γάλακτος έχει να κάνει με την διάρκεια των 5 ημερών, τότε γιατί το μακράς διάρκειας γάλα είναι ακόμη πιο ακριβό στο ράφι? Αλλού είναι λοιπόν οι στρεβλώσεις, τις οποίες η πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της. Σε αυτή την προοπτική εναντιώνεται και το σύνολο των αγελαδοτρόφων, υποστηρίζοντας ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος στο εισαγόμενο γάλα, στην εκτόπιση της ελληνικής παραγωγής και μακροπρόθεσμα στην εκθεμελίωση της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Εάν θέλουν μείωση των τιμών στον καταναλωτή, μπορούν να τη μειώσουν, να κοιτάξουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και να μειώσουν την τιμή τη στιγμή που είναι 3 και 4 φορές πάνω από την τιμή του παραγού. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλες τέτοιες πιέσεις στη τιμή τους, γιατί ήδη είναι πολύ χαμηλή η τιμή των παραγωγών και αν πέσει, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι γαλακτοβιομήχανοι, αν πέσει κι άλλο η τιμή, θα αποσυρθούν και άλλοι κτηνοτρόφοι από το επάγγελμα. Όπως υποστηρίζουν, η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του φρέσκου γάλακτος θα καταστήσει μη βιώσιμες τις μονάδες παραγωγής στη χώρα μας. Ήδη, όπως λένε, μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχουν φύγει από το επάγγελμα 4.000 κτηνοτρόφοι. Στη διεθνή δισογραφία τώρα, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν έξω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Βηρητού μετά την κηδεία του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης. Στη Συρία, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από έκρηξη στην παλαιά πόλη της Δαμασκού.
Εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλλουν σε κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Βηρητού, ζητώντας εκ νέου την παραίτηση του πρωθυπουργού Νατζίμπ Μικάρ. Η αστυνομία αναγκάστηκε να ρίξει προειδοποιητικές βολές και δακρυγόνα για να αποθήσει τους εξαγριωμένους διαδηλωτές. Η αντιπολίτευση του Λιβάνου κατηγορεί τη Συρία για τη δολοφονία του Ουισάμ Αλ Χασάν και οργανώνει διαδηλώσεις εναντίον της και εναντίον των συμμάχων της στο Λίβανο. Η κυβέρνηση, η Χεσμπολάχ και οι Σιήτες του Λιβάνου υποστηρίζουν τον πρόεδρο Άσαντ, ενώ οι Σουνίτες τους αντάρτες της Συρίας. Πάντως, ο Ουισάμ Αλ Χασάν κηδεύτηκε με όλες τις τιμές παρουσία χιλιάδων κόσμου. Ο Ουισάμ Αλ Χασάν και οι υπηρεσίες του αποκάλυψαν τους τρομοκράτες και κατασκόπους που θέλουν να αιματοκυλήσουν το Λίβανο. Θα επιταχύνουμε τις νομικές διαδικασίες δίωξης των υπευθύνων. Στη Δαμασκό, απεσταλμένος του ΟΗΕ Λαγκντάρ Μπραχίμι συνάντησε τον πρόεδρο Άσαντ με διπλωματικές αυρότητες, αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Σχεδόν την ίδια ώρα, ισχυρή έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες, συγκλώνιζε την παλαιά πόλη της Δαμασκού. Τώρα θα δούμε μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Είναι ένα τετράχρονο αγόρι στην Ανατολική Κίνα, το οποίο έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Είναι εικόνες που βλέπουμε, ενώ έπαιζε, με αποτέλεσμα να σφινωθεί ανάμεσα σε δύο κτίρια που είχαν απόσταση μεταξύ τους μόλις 25 εκατοστά. Τα ειδικά συνεργεία που ειδοποιήθηκαν από τους ενίκους χρειάστηκαν ώρες μέχρι να καταφέρουν να βγάλουν το παιδί από εκεί με τον τρόπο που βλέπετε. Ο μικρός βεβαίως αποδείχθηκε πολύ τυχερός μέσα στην όλη του ατυχία. Γλίτωσε με μερικές γρατζουνιές από την απότομη πτώση του στο κενό και βέβαια με το σοκ που υπέστη. Μείνετε τώρα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε σε λίγο τη δράση του Sky με την υποστήριξη της Vodafone για την υλοποίηση του προγράμματος των δωρεάν ιατρικών εξετάσεων των παιδιών. Νέο SEAT Ibiza 1,2 TDI. Τώρα μόνο με 11.890 ευρώ. SEAT. Ώρα για Marfin Public. Τώρα επιτόκιο 5% για ποσά από 1 έως 100.000 ευρώ. Αρκεί να μεταφέρετε τη σύνταξη ή τη μισθοδοσία σας στη Marfin Εγνατία Bank. Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή δράση του Sky, το όλοι μαζί μπορούμε στην παιδεία με την οποία υποστηρίζονται παιδιά οικογενειών που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Μεταστροφή των μαθητών από τα ιδιαίτερα στα φροντιστήρια δείχνει η έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ οι τιμές στα φροντιστήρια έχουν υποχωρήσει έως και 15%. Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή συνεχίζεται η δράση του Sky, όλοι μαζί μπορούμε στην παιδεία. Ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών που λόγω κρίσης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου τα παιδιά τους να αποκτήσουν τα εφόδια που μπορεί να τους δώσει η ενισχυτική διδασκαλία των φροντιστηρίων. Εκμεταλλευόμενοι για την πολύ καλή πρωτοβουλία του Sky, το όλοι μαζί μπορούμε, αποφασίσαμε να δώσουμε μια σειρά υποτροφιών. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει 308 υποτροφίες σε όλη την Ελλάδα, εντελώς δωρεάν. Σε παιδιά που είναι και καλοί μαθητές και οι οικογένειές τους έχουν πραγματικά πρόβλημα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, τα φροντιστήρια προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών που φτάνουν ακόμα και το 15%. Σύμφωνα με έρευνα πάντως που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρά την οικονομική κρίση, πρώτος παράγοντας επιλογής φροντιστηρίου, παραμένει η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και δεύτερη, οι επιτυχίες που παρέχει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρόλο που είμαστε σε μια εποχή κρίσης, μεγάλης κρίσης, το θέμα κόστους ήταν τρίτο, πολύ χαμηλά, στο 37%. Εντυπωσιακή, όπως προκύπτει από την έρευνα, είναι και η μεταστροφή των μαθητών από τα ιδιαίτερα μαθήματα προς τα φροντιστήρια, με την πλειοψηφία να μεταφέρεται στα φροντιστήρια εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους, αλλά και της καλύτερης οργάνωσης που υπάρχει στην τάξη. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό πως το 70% των μαθητών που φοιτούν είτε σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης είτε σε κέντρο ξένων γλωσσών, παρακολουθούσαν πριν ιδιαίτερα μαθήματα.
Η έρευνα εκτίμησε ότι η μέση σχετική δαπάνη ανά οικογένεια, αθρηστικά και για τους δύο τύπους φροντιστηριακής εκπαίδευσης, ανέρχεται στο ποσό περίπου των 3.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/9 του μέσου οικογενειακού εισοδήματος κατά την τρέχουσα περίοδο. Συνεχίστηκε και αυτή την Κυριακή από το Σαββατοκύριακο από τους γιατρούς του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone και του Sky το πρόγραμμα των δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης παιδιών που έχουν ανάγκη. Χθες και σήμερα λοιπόν η κινητή ιατρική μονάδα βρέθηκε στο Εγάλαιο, ενώ η δράση θα συνεχιστεί για ακόμη 11 Σαββατοκύριακα σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το δόντι μου. Πονάει το δόντι? Ναι. Και το έφτιαξε ο κύριος Χρήστος? Ναι. Ε? Ναι. Νάτος. Τώρα δεν πονάει? Όχι. Δεκάδες ήταν για ακόμη μια φορά τα παιδιά που επισκέφτηκαν την κινητή παιδιατρική μονάδα της Vodafone, του Sky και των γιατρών του κόσμου, προκειμένου να εξεταστούν από παιδίατρο και οδοντίατρο, αλλά και να πραγματοποιήσουν τα εμβόλια που χρειάζονται. Βέβαια, είναι μια μεγάλη βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες και στους καιρούς που ζούμε σίγουρα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της υγείας των παιδιών, που για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε στο Εγάλαιο, τα παιδιά πρώτα περνούσαν από οδοντιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια εξετάστηκαν και εμβολιάστηκαν από εθελοντές παιδιάτρους. Οι γιατροί που συμμετέχουν στην δράση διαπιστώνουν συνεχώς ότι η οικονομική κρίση έχει φέρει σε δεύτερη μοίρα την υγεία των παιδιών. Είδα και ένα παιδάκι, δύο, μου φαίνεται, γύρω στην ηλικία των 10 που δεν είχε ξαναπάει στο οδοντίατρο, με αποτέλεσμα πολλά δοντάκια να ήταν χαλασμένα. Παιδιά δεν έχουν, πολλά παιδιά στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν έχουν δυνατότητα να εμβολιαστούν, πράγμα που σημαίνει ότι αρρώστιες τις οποίες τις είχαμε ξεχάσει ίσως ξανά είναι πάλι στο προσκήνιο. Επίσης συναντάμε παιδιά που έχουν πρόβλημα διατροφής και επίσης συναντάμε παιδιά τα οποία βγαίνουν από τα νοευτήρια και από τα νοσοκομεία χωρίς βιβλιάρια υγείας. Μόνο στις τρεις πρώτες δράσεις της, η κινητή παιδιατρική μονάδα εξέτασε συνολικά 693 παιδιά. 458 παιδιά εξετάστηκαν από οδοντίατρο, 492 παιδιά έλαβαν σχολικές και ιατρικές βεβαιώσεις, 237 παιδιά εμβολιάστηκαν, ενώ 19 παιδιά δεν είχαν κάνει κανένα εμβόλιο. Στις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών, των πολιτών. Εμβολιασμός και η παιδική με έρημνα οφείλει να είναι σε μια πολιτισμένη χώρα υπόθεση του κράτους και της πολιτείας. Κλείνουμε τρύπες με αυτό που κάνουμε μαζί σας και με τη Vodafone, αλλά συγχρόνως έχουμε υποχρέωση να αποκαλύπτουμε το πρόβλημα. Μέχρι σήμερα η μονάδα έχει εξετάσει 743 παιδιά στις τρεις πρώτες δράσεις της και χτες την πρώτη μέρα που ήμασταν στο Εγάλαιο. Και αυτό είναι κάτι που δίνει μεγάλη ικανοποίηση σε εμάς τη Vodafone, γιατί βλέπουμε ότι η δράση μας αυτή έχει πράγματι ανταπόκριση. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε, Vodafone και γιατροί του κόσμου, να βρισκόμαστε στις γειτονιές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης για τουλάχιστον 11 ακόμη Σαββατοκύριακα. Και στα καλά νέα της ημέρας, δείτε πως μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να μετατραπεί σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη, η 7η αγωνιστική της Super League στο ημίχρονο, Παναθηναϊκός και Άρης είναι στο 0-0. Να δούμε παρακαλώ την κάρτα συνοπτικά με τα αποτελέσματα που έχουμε ως τώρα, τα τελικά αποτελέσματα. Από χθες γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τη Σκόντα Ξάνθη με 4-0, η Κέρκυρα επικράτησε του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη με 1-0 και ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ στην Τούμπα με 1-0. Σήμερα, Αστέρας Τρίπολης Βέρεια 3-0, Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-0, Πανθρακικός ΠΑΣ Γιάννενα 0-3, όπως προείπαμε, Παναθηναϊκός Άρης στο ημίχρονο 0-0, αύριο τον τρίπι της Κρήτης Πλατανιάς Χανίων Όφη 8:30. Σε λίγη ώρα στο Sky Goal, σε λίγα λεπτά για την ακρίβεια, θα δούμε τα πάντα από αυτή την 7η αγωνιστική της Super League. Θα συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο για το τρίτο ημίχρονο που λέμε μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Ανάλυση επίμαχων φάσεων τον Περικλή Βασιλάκη, φυσικά γκόλα το διεθνή χώρο. Όλα αυτά σε λίγο. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού αμέσως μετά, βέβαια, η εκπομπή Sky Goal. Να έχετε ένα καλό βράδυ.